Εν τω μεταξύ, να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πως αύριο στη 1 η ώρα είναι το συλλαλητήριο που διοργανώνει η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρων εναντίον των Χρυσορυχίων και ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης, βεβαίως μπροστά στο Δήμαρχείο της Αλεξανδρούπολης, και αναμένεται ασφαλώς να ενταθεί για μία ακόμη φορά το αίτημα των φορέων που στηρίζουν τον αγώνα αυτό εναντίον των Χρυσορυχίων, για να ματαιωθεί η επένδυση των Χρυσορυχίων Θράκης στην περιοχή Πέραμα του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Εν τω μεταξύ, την υπαγωγή στο νόμο επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, το λεγόμενο δηλαδή Fast Track, 6 επενδύσεων συνολικού ύψους 5,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, αποφάσισε η Διευπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων που συνεδρίασε σήμερα υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου. Ανάμεσα στα έργα που εγκρίθηκαν είναι και αυτό της εταιρείας Χρυσορυχία Θράκης για την αξιοποίηση κοιτάσματος χρυσού εντός μεταλλευτικών παραχωρήσεων στο νομό Εύρου, δηλαδή στο πέραμα της περιοχής ανάμεσα στην Ροδόπη και τον Εύρο. 6 νέες μεγάλες επενδύσεις ύψους 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ προωθούνται από την κυβέρνηση με διαδικασίες Fast Track, σύμφωνα με όσα αποφάσισε η Διευπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. Πρόκειται για επενδύσεις που θα έχουν ιδιαίτερη θετική επίδραση στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδος. Η Επιτροπή συνεδρίασε σήμερα υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου, με τη συμμετοχή των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Χρυσοχοΐδη, Μεταφορών Βορύδη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παπακοσταντίνου και του Υφυπουργού Εξωτερικών Δόλη, και ενέκρινε τους επενδυτικούς φακέλους, ενώ αποφασίστηκε να διεκπεραιωθούν και τα γραφειοκρατικά ζητήματα μέσα από τις ταχείς διαδικασίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία με τη μέρημνα της Investing Greece. Στο πλαίσιο της υπαγωγής των 6 επενδύσεων στο Fast Track, ο κύριος Χρυσοχοΐδης δήλωσε: «Τα έργα αυτά πρόκειται να διεκπεραιωθούν μέσα από γρήγορες και απλές διαδικασίες με τη μέρημνα του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Investing Greece και της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων. Τα ωφέλη για τη χώρα μας από τις επενδύσεις αυτές θα είναι πολλαπλασιαστικά, τόσο για τις τοπικές κοινωνίες, όσο και συνολικά για την Ελλάδα, από τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν». Ένα από τα εγκεκριμένα επενδυτικά έργα είναι και η επένδυση στο μεταλλευτικό κλάδο για την αξιοποίηση κοιτάσματος χρυσού εντός μεταλλευτικών παραχωρήσεων στο νομό Εύρου, για την οποία έχει ήδη εκδοθεί η εγκριτική πράξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και θετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού από την εταιρεία Χρυσορυχία Θράκης, ο προϋπολογισμός είναι περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ.